κατάληψαν στο καπετανάκι του μαθητέ γυμνασίου με φόντο το πινκ-πονκ Αθηνών γύρω από την ολοκλήρωση των εργασιών στο ιστορικό κτίριο, με του ίδιου να εξακολουθούν να κάνουν μάθημα κάτω από άθλιες συνθήκες. Μας έδωσαν τώρα ένα χαρτί το οποίο λέει ότι μπορεί να παραδοθεί μέχρι 27 Ιουλίου του 19. Πράγμα που δεν θέλουμε εμείς, θέλουμε να μπούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οι υποσχέσεις ήταν και πιο νωρίς. Ήταν μέχρι το Σεπτέμβριο, όταν ανοίξουν τα σχολεία, εμείς θα είμαστε μέσα στο σχολείο να κάνουμε μάθημα σαν άνθρωποι. Τα χρονοδιαγράμματα βγαίνουν μόνο για να διαψεύδονται διαρκώς. Τις επόμενες 20 μέρες θα είναι έτοιμο, τον επόμενο μήνα θα είναι έτοιμο. Το τελευταίο χρονοδιάγραμμα ήταν τον Οκτώβριο. Το τελευταίο χρονοδιάγραμμα ήταν τον Οκτώβριο, όπως μάθαμε από τον Δήμο. Τα παιδιά είναι όμοιροι σε αυτή την ιστορία. Και εμείς οι γονείς προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα ανεξήγητα. Επιτέλους λίγη σοβαρότητα από όλους. Από τον εργολάβο, από τον Δήμο. Αισθανθήκαμε τον εμπεγμό. Τι να κάνουμε όμως. Πρέπει κάποιος να καταλάβει, πρέπει κάποιος να συναισθανθεί. Δεν γίνεται να μην λειτουργεί ένα σχολείο, να μην λειτουργούν τα εργαστήρια, να μην έχουν τα παιδιά να κάνουν πειράματα, να μην μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς. Και ενώ ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός υποστήριζε ότι είναι εφικτός ο στόχος οι μαθητές να κάνουν μάθημα στο καινούριο κτίριο από την έναρξη της σχολικής χρονιάς ή το αργότερο τον Οκτώβριο, δυστυχώς διαπιστώνουν ότι η κοροϊδία γύρω από τα χρονοδιαγράμματα συνεχίζεται. Με φόντο και τη δηλώση του αντιδημάρχου Γιάννη Ανασασάκη, ο οποίος δήλωνε ότι κακώς δόθηκαν χρονοδιαγράμματα, τονίζοντας ότι το μοναδικό χρονοδιάγραμμα είναι τον Ιούλιο του 2019. Τελικά ποιος λέει την αλήθεια στη Λότζια, αναρωτιούνται μαθητές και γονείς. Πολύ κακώς ανακοινώθηκε το 15 Σεπτέμβριο από τον κύριο Μαρακάκη, τον πρεσβύτερο. Πάρα πολύ κακώς. Ουδέποτε έδωσε υπηρεσία, και αυτό σας το βεβαιώνει υπεύθυνα, τόσο φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Προχθές πράγματι έθεσα εγώ αυτή την ημερομηνία για να υπάρχει ένα όριο. Ήθελα να ρωτήσω τον οποιοδήποτε υπεύθυνο. Με ποιος αναλάμβανε την ευθύνη να βάλει μέσα τα παιδιά σε ένα κτίριο το οποίο ναι μεν θα είναι ολοκληρωμένο, δεν θα έχει όμως εξόδους διαφυγής, δεν θα έχει πυρασφάλεια. Θέλω να καλέσω όλους αυτούς τους κυρίους τους αιρετούς να δείξουν επιτέλους τη δέουσα σοβαρότητα. Δεν γίνεται να πετάμε χρονοδιαγράμματα στον αέρα χωρίς να είναι τεκμηριωμένα. Αν και δεν συμφωνούν με τις καταλήψεις, γονείς στάσουν στο πλευρό των παιδιών τους, με το Σύλλογο Γονέων να κάνει λόγο για εμπαιγμό από τη Δημοτική Αρχή, δεδομένου ότι άλλα λέει ο Δήμαρχος και άλλα ο Αντιδήμαρχος, με τους μαθητές ωστόσο να ταλαιπωρούνται και να στηβάζονται σε λιώμενες αίθουσες και με τα προβλήματα να είναι δεκάδες. Στο υπόγειο υπάρχουν πολλές τάξεις, οι οποίες πραγματικά οι συνθήκες είναι απαράδεκτες και ακατάλληλες για μαθητές. Αυτή η στάση θα κλιμακωθεί και θα φτάσουμε και σε κινητοποιήσεις μαζικά πλέον, όλα θα γίνουν μαζικά. Κάνω έκκληση σε όλους τους Ηρακλειώτες να είναι στο πλευρό μας, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αντιδράσουμε. Μαθητές του Λυκείου προχώρησαν χθες σε κατάληψη, ενώ από αύριο ενώνουν τις δυνάμεις τους με όλους τους μαθητές του Καπετανάκιου σε πορεία διαμαρτυρίας στο Ηράκλειο, η οποία θα καταλήξει στη Λότζια.